θα μας μιλήσει ιερέας από τη Χαλκιδά. Ήρθαμε να διαμαρτυρηθούμε για την αγάπη του Χριστού και να δώσουμε και τη ζωή μας αν χρειάζεται για τον ίδιο, διότι αυτός ανέλαβε τη ζωή τη δική μας στους ώμους του. Οι άνθρωποι σήμερα έχουν ξεφύγει από τον δρόμο του Θεού, όχι μόνο σήμερα, σε όλα τα χρόνια, αλλά έχουν εγκλωβιστεί σε μια πολύ συγκεκριμένη ιδέα. Δεν μπορούν να ξεπεράσουν ακόμα την θεότητα του Χριστού και τον βλέπουν ακόμα σαν άνθρωπο. Και γι' αυτό πάντοτε και σε όλα τα χρόνια, 2000 χρόνια, του προσάπτουν την κατηγορία για τη Μαρία τη Μαγδαληνή και με την υπόθεση του Ιούδα, ο οποίος ήταν από διαπομπιός τράγος. Όλα αυτά είναι ψεύδι, είναι έσχη και μπορεί να τα πιστέψουν μόνο αυτοί που δεν έχουν καμία σχέση με τον Χριστό και δεν αγάπησαν ποτέ τον Χριστό, αλλά ούτε γίνανε συγκοινωνοί του πάθους του Χριστού για την αγάπη τη δική μας. Γι' αυτόν τον λόγο εμείς είμαστε εδώ για να προτάξουμε τα στήθη μπροστά για την αγάπη Του και για τον αγώνα που Αυτός έκανε για μας, πρωτίστως και δευτερευόντως εμείς για Αυτόν. Ευχόμεθα οι άνθρωποι να φωτιστούν από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, διότι δάλλως, ό,τι και να συμβεί, ό,τι και να γίνει, θα τα βλέπουν πάντα τα πράγματα από τη δική τους οπτική, η οποία πάντα θα είναι η λανθάνουσα. Εύχομαι η αγάπη του Χριστού να μας φωτίσει και να μας δυναμώνει και εμάς και εσάς και όλους μας για τον αγώνα και την πίστη του Χριστού, αλλά και για τα πάτρια εδάφη, όπου προλίγου διαμαρτυρηθήκαμε στο συλλαλητήριο των Αθηνών για τη Μακεδονία μας. Να είστε καλά όλοι και ευλογημένοι. Εύχομαι ο Θεός να μας ενώσει κάτω από τη στέγη Του, από τη σκέπη της ευλογίας Του και να βρισκόμαστε πάντα σε αγώνες υπέρ της του Χριστού και πίστη. Να είστε καλά.